ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέρες αμφισβήτησε την ομιμότητα του Ουκρανού Προέδρου, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές μετά το πέρας της πενταετούς θητείας του Ζελένσκι. Παρά το τέλος της θητείας του, ο Ζελένσκι δεν πρόκειται να λάβει μέρος σε εκλογές, καθώς μια απόφαση που εκείνος και οι συμμάχοι του στο Κίβο θεωρούν ορθή απαγορεύει τη διεξαγωγή τους κατά τη διάρκεια πολέμου όπου την υποστήριξε ότι το κοινοβούλιο αποτελεί τη μόνη νόμιμη αρχή στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή και ότι ο πρόεδρο του πρέπει να αναλάβει την εξουσία. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο και άλλου Ρώσου αξιωματούχου, οι αρμοδιότητε του Ζελένσκι έληξαν στι 20 Μαου, αφού έχουν περάσει πέντε χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ωστόσο, η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια πολέμου. Το σύνταγμα της χώρας προβλέπει ότι ο εν ενεργεία πρόεδρος διατηρεί τι αρμοδιότητέ του μέχρι να αναλάβει ο επόμενος αρχηγό του κράτου.